Καλησπέρα σε όλη την ωραία την παρέα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά, παιδιά. Ξεκινάμε, εγκαινιάζουμε την καινούργια σειρά σεμιναρίων για τη νέα χρονιά με ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα, τη βιομηχανική κάναβη. Και έχουμε μαζί μας δύο νέους εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται στην αγορά ακριβώς με αυτό το κομμάτι. Είναι ο Γιάννης Ογιανακού, γεωπόνος και τεχνολόγος τροφίμων, και ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, μηχανικός παραγωγής, που θα μας κάνουν σήμερα μία εισαγωγή σε αυτό το θαυμάσιο καινούριο χώρο. Θα τους δώσω το λόγο αμέσως, αλλά θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποια στοιχεία τα οποία διάβασα στο οικονομικό τμήμα της εφημερίδας της Καθημερινής πριν λίγες μέρες και μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Έλεγε ότι το 2024 η παγκόσμια αγορά προϊόντων καναβής θα φτάσει τα 65 δις δολάρια και ότι πρόκειται για τον πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο ακμάζων και επικερδή κλάδο της παγκόσμιας βιομηχανίας. Ναι. Παρακαλώ, παιδιά, θα παρακαλέσω πολύ να έχουμε όλοι κλειστά τα μικρόφωνα, με εξαίρεση τους εισηγητές τους, οποίους θα τους δούμε και τώρα στην οθόνη. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Ελπίζω να ακουγόμαστε. Πολύ ωραία. 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 Λοιπόν, να βάλουμε την παρουσίαση. Μας πείτε άμα τη βλέπετε όλοι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Όπως είπε η κυρία Ρίζου, εγώ ονομάζομαι Παπαδόπουλος Πέτρος και είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Και από εδώ είναι ο Γιάννακου Γιάννης Γεωπόνος. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Μας βλέπετε, παιδιά, χωρίς μάσκες, γιατί έχουμε κάνει το τεστ. Είμαστε εντάξει, οπότε γι' αυτό και όλα είμαστε. Και λόγω της δουλειάς μας. Και λόγω της δουλειάς, ακριβώς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τη βιομηχανική κάναβη και πιο συγκεκριμένα θα πούμε για την ιστορία της, θα περιγράψουμε τη μορφολογία του φυτού και θα αναφέρουμε και ορισμένες από τις χρήσεις αυτού του παρεξηγημένου φυτού. Να σας πούμε και λίγα λόγια για εμάς. Ασχολούμαστε με τον κλάδο της βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάναβης από το 2016, που επιτράπηκε στη χώρα μας ουσιαστικά η καλλιέργειά της. Έχουμε συμμετάσχει σε project που αφορούν την καλλιέργεια, αλλά έχουμε ολοκληρώσει και μελέτη για κάθε τη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας σπόρου βιομηχανικής κάναβης. Αυτό. Τα χρόνια που ασχολούμαστε με την κάναβη, μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση το πόσες εφαρμογές μπορεί να έχει το συγκεκριμένο φυτό. Πάνω από 50.000 προϊόντα μπορούν να παραχθούν από τη βιομηχανική κάναβη. Η κάναβη όμως, παιδιά, όπως ξέρετε, δεν είναι νέο φυτό. Ο άνθρωπος τη γνωρίζει και την εκμεταλλεύεται τουλάχιστον από το 8.000 π.Χ., που βρέθηκε από αρχαιολογικές ανασκαφές, ύφασμα κάναβης ουσιαστικά, στην περιοχή της, του Κατάλ Χουγιούκ, στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Επίσης, μετέπειτα εμφανίζονται το 2700 π.Χ., καταγράφεται ιστορικά η χρήση της κάναβης σε σχοινιά και υφάσματα στην Κίνα. Επίσης, ήταν ένα από τα κύρια φάρμακα της ασυριακής φαρμακοποιίας. Και στην Ελλάδα υπάρχουν αναφορές από τον Ηρόδοτο για τη χρήση της στην κατασκευή πανιών και ενδυμάτων. Έτσι. Γιατί η κάναβη ήταν όμως παράνομη σαν καλλιέργεια? Η οικογένεια της κάναβης, όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα, έχει δύο ξαδέρφια που μοιάζουν εξωτερικά πάρα πολύ. Κύριε Παπαδόπουλε, χίλια συγγνώμη, βλέπουμε την πρώτη εικόνα, την πρώτη σελίδα του PowerPoint. Έχετε προχωρήσει πιο κάτω την παρουσίαση? Ορίστε, δεν βλέπετε την παρουσίαση? Βλέπουμε την πρώτη σελίδα. Έχετε πάει στη δεύτερη, τρίτη. Λοιπόν, μήπως να το τώρα βλέπετε τις υπόλοιπες σελίδες? Μόνο την πρώτη, στατικά. Τώρα? Όχι.
Όχι, ε. Παιδιά, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Τώρα, τώρα βλέπετε. Η δεύτερη σελίδα βλέπουμε, ναι. Ωραία, στην τρίτη. Και... Μισό λεπτάκι. Τώρα. Έχει μείνει στη δεύτερη, ναι. Α, okay, ωραία. Τώρα βλέπουμε την ιστορική αναδρομή. Τώρα βλέπετε κανονικά. Ναι. Βλέπετε την οθόνη μας τώρα. Την έτσι. Επόμενη. Ναι, βλέπουμε τα δύο ξαδέρφια της οικογένειας. Ωραία. Ναι. Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Να το κάνουμε και μεγάλο. Το βλέπετε. Τώρα είμαστε εντάξει. Ναι, είναι full screen. Πολύ ωραία. Ωραία, τέλεια. Συγγνώμη και πάλι, παιδιά. Όπως είπα και πριν, η οικογένεια της Κάναβης έχει δύο ξαδέρφια. Η βιομηχανική και η φαρμακευτική κάναβη, τα οποία έχουν μια βασική διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι το THC. Το THC στη βιομηχανική κάναβη το συναντάμε σε ποσοστά κάτω από 0,2%, ενώ στη φαρμακευτική κάναβη τα ποσοστά του THC υπερβαίνουν το 0,2%. Και τι τελικά είναι το THC? Το THC, παιδιά, ή τετραϊδροκαναβινόλη, όπως το ονομάζουμε επιστημονικά, είναι το συστατικό της κάναβης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις ψυχοδραστικές επιδράσεις. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα γνωστότερα και πλέον μελετημένα καναβιδοειδή για τις φαρμακευτικές και εφορικές ιδιότητές της. Στη βιομηχανική κάναβη, όμως, η συγκεντρώση της ουσίας αυτής είναι σε ποσοστά τα οποία δεν επηρεάζουν τα ψυχοδραστικά. Ακριβώς, ναι. Δεν έχουμε ψυχοδραστικές επιδράσεις από αυτήν την ουσία. Είναι σαν την παπαρούνα, για να φανταστείτε. Υπάρχει η οπιούχα παπαρούνα, από την οποία παράγεται το όπιο, το οποίο είναι ένα ναρκωτικό, και υπάρχει και η παπαρούνα που τη συναντάμε σε διάφορα αρτοσκευάσματα. Πάμε να περιγράψουμε λίγο το φυτό. Να το δούμε από κάτω προς τα πάνω και ξεκινώντας από κάτω θα διακρίνουμε το στέλεχος. Το στέλεχος, παιδιά, είναι ο κορμός του φυτού. Μετά έχουμε τα φύλλα, τα οποία περιλαμβάνουν από 3 μέχρι 11 φυλάρια με το χαρακτηριστικό πριονωτό σχήμα. Και στα δεξιά της φωτογραφίας παρατηρούμε την αρσενική ταξιανθία. Πηγαίνοντας προς τα πάνω, στην κορυφή, θα συναντήσουμε τον σπόρο και τη θηλυκή ταξιανθία, όπου μέσα της βρίσκεται ο σπόρος. Το στέλεχος. Στην κεντρική φωτογραφία βλέπουμε ένα μέρος του στελέχους, το οποίο έχει διαχωριστεί ο φλοιός από τον πυρήνα. Ο φλοιός... Στο φλοιό εμπεριέχονται οι ίνες του φυτού. Από τις ίνες μπορούμε να κατασκευάσουμε σχοινιά, ρούχα, πανιά, τεχνικά υφάσματα, μονωτικά υλικά και από τον πυρήνα, δηλαδή από το ξυλώδες μέρος, χαρτοπολτό, πέλετ, δομικά υλικά, το λεγόμενο hempcrete και στρώμινη για τα ζώα. Εδώ θα δούμε ένα παράδειγμα χρήσης αυτών των υλικών. Είναι ένα αμάξι το οποίο το κατασκεύασε ο Ford και το παρουσίασε το 1941, το οποίο όλο το εξωτερικό αμάξωμα ήταν φτιαγμένο από κάναβη. Στην αριστερή φωτογραφία βλέπουμε τον ίδιο το Ford να χτυπάει με σφυρί το καπό από το αμάξι, αλλεπάλληλα και χωρίς να το δημιουργεί ζημιά. Ο Ford υποστήριζε ότι το υλικό αυτό είναι 10 φορές πιο ανθεκτικό από το σίδερο, και επίσης είναι και πιο ελαφρύ. Το αμάξι ζήγησε 100 κιλά λιγότερο από ένα αντίστοιχο αμάξι που ήταν κατασκευασμένο από σίδερο. Το άλλο περίεργο με αυτό το αμάξι ήταν ότι και το καύσιμό του ήταν από κάναβη. Συγκεκριμένα ο Diesel είχε κατασκευάσει τις μηχανές, τις πετρελομηχανές που γνωρίζουμε ως τώρα τις Diesel, τις είχε κατασκευάσει για να καίνε βιοντίζελ.
Ουσιαστικά ο Ford και ο Diesel θεωρούσαν ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε εξόρυξη μετάλλων και πετρελαίου από τη στιγμή που μπορούμε να τα βρούμε στην επιφάνεια της γης. Μια ακόμα δυνατότητα της κάναβης με τεράστιο οικολογικό αντίκτυπο είναι η ικανότητά της στην παραγωγή χαρτοπολτού. Πιο συγκεκριμένα, η κάναβη παράγει 4 φορές περισσότερο χαρτί από τα δέντρα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε όμως είναι ότι ο βιολογικός κύκλος της κάναβης διαρκεί 3 με 4 μήνες. Δηλαδή, από σπόρο μέχρι τη συγκομιδή θέλουμε γύρω στους 4 μήνες. Τα δέντρα όμως, απ' την άλλη, για να παράξουν τις ανάλογες ποσότητες, θέλουν πάνω από 20 χρόνια. Σε αυτή τη φωτογραφία μπορούμε να διακρίνουμε ένα αντικειμενικά πολύ όμορφο σπίτι. Αυτό το σπίτι είναι κατασκευασμένο από κάναβη, ως βασικό υλικό τυχοποιίας και μόνωσης. Τα σπίτια αυτά γενικά ενδείκνυται για σημογενείς περιοχές. Το υλικό δεν φλέγεται, αλλά μπορεί να εξασφαλίσει χωμόνωση και θερμομόνωση. Ένα παράδειγμα εφαρμογής βιομηχανικής κάναβης για εξασφάλιση θερμομόνωσης μας έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας, όπου η ταράτσα του είναι στρωμένη με μονωτικό υλικό από κάναβη. Σχοινιά και υφάσματα. Αποτελεί την ανθεκτικότερη φυσική ίνα, η ίνα της κάναβης, φιλική προς το περιβάλλον, επίσης δεν συστέλλεται όταν βρέχεται και έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Πάμε να δούμε και τα φύλλα, παιδιά. Τα φύλλα περιέχουν θρεπτικά στοιχεία και αντιξοδοτικά και τα συναντάμε σε φαγητά, ως νοπά, στη σαλάτα, μαγειρεμένα και τηγανιτά τα έχουμε δει σε συνταγές. Άλλες χρήσεις που έχουμε δει είναι σε κοκτέιλ, σε διάφορα ποτά, σε αφεψίματα. Παντού μπορούν να τα βάλουν τα φύλλα, ειδικά πουλάει πολύ το προϊόν, παιδιά, να ξέρετε. Πάμε να δούμε και λίγο το σπόρο. Λοιπόν, εδώ στην κεντρική τη φωτογραφία βλέπουμε έναν ακατέργαστο ανθό, ο οποίος περιέχει μέσα τα σποράκια. Τα σπόρια περιέχουν πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνες, συχνοστοιχεία και αν επεξεργαστούμε τον σπόρο μέσω της ψυχρής έκθλιψης, είναι μια διαδικασία ελαιοποίησης η ψυχρή έκθλιψη, θα μπορέσουμε να παράξουμε λάδι και άλευρο. Ο σπόρος της κάναβης και τα προϊόντα που παρουσιάζονται από το σπόρο έχουν ορισμένες ιδιότητες που τα καθιστούν ξεχωριστά μέσα στην αγορά. Για παράδειγμα, είναι προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν γλουτένη, είναι προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα εύκολα στη χώνευση, περιέχουν πάνω από 15% φυτικές ίνες, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο, όπως γνωρίζετε. Επίσης έχουν ωμέγα 6 και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα σε αναλογία 3:1, που θεωρείται η τέλεια αναλογία των ωμέγα λιπαρών οξέων για τον άνθρωπο. Αυτό δηλαδή, τρώγοντας 15 μέλη το πρωί ένα λάδι ή σπόρια, έχουμε εξασφαλίσει όλη μας την ημέρα τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να πάρουμε από τα λιπαρά που πρέπει να πάρουμε από την τροφή μας. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τον ανθό. Στην κεντρική φωτογραφία βλέπουμε έναν ανθό βιομηχανικής κάναβης και είναι πανέμορφος, έτσι, δεν ξέρω, είναι φανταστικός. Και αριστερά βλέπουμε μια φωτογραφία τραβηγμένη από μικροσκόπιο, στην οποία μπορούμε να διακρίνουμε τους αδένες της ρητίνης της κάναβης, όπου μέσα τους βρίσκονται όλες αυτές οι ουσίες που γίνεται ντόρος για την κάναβη. Λοιπόν. Αλλά και ο οργανισμός μας έχει μάλλον λίγο μέσα κάναβη. Συγκεκριμένα ο οργανισμός μας έχει το ενδοκαναβινοειδές σύστημα και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο φυσιολογικό σύστημα που εμπλέκεται στη δημιουργία και τη διατήρηση της ανθρώπινης υγείας. Σε όλο μας το σώμα, όπως βλέπετε και στην παρουσίαση, ακριβώς, βρίσκονται κάποιοι υποδοχείς καναβιδοειδών. Και συγκεκριμένο CB1 και ο CB2.
Το ενδοκανοβιδοειδές σύστημα επηρεάζει τις περισσότερες ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Για παράδειγμα, ύπνο, την όρεξη, τη διάθεση, τον πόνο, ακριβώς, και άλλα. Και επίσης συμβάλλει και στην ρύθμιση της ομοιόστασης. Το να, είναι η εσωτερική, να έχουμε εσωτερικά ισορροπία ανάλογα με το πού βρισκόμαστε εξωτερικά και τι ερεθίσματα έχουμε. Τα εσωτερικά μας πρέπει να είναι εντάξει για να μπορούμε να είμαστε εντάξει. Ακριβώς. Λοιπόν, στα προϊόντα του ανθού, λοιπόν, συναντάμε τα καναβιδοειδή. Ορισμένα από αυτά είναι η καναβιδιόλη, που το CBD, που γίνεται τόρος τώρα τελευταία στην αγορά, το οποίο το έχετε δει, φαντάζομαι, κι εσείς σε προϊόντα. Είναι αντιψωριακό, ανοσοκατασταλτικό, νευροποστατευτικό. Έχει πάρα πολλές ιδιότητες γενικότερα, δεν μπορέσαμε να τις βάλουμε όλες. Ένα άλλο καναβιδοειδές επίσης είναι η καναβιγερόλη. Είναι, τώρα γίνονται έρευνες για το CBG, το λεγόμενο, το οποίο προάγει την ανάπτυξη των οστών, αυξάνει την όρεξη, είναι αγκιοδιαστατικό. Ορισμένοι, ας πούμε, μποξέρ το χρησιμοποιούν πριν τους αγώνες για να ανοίξουν τα αγγεία, για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Όπως έχει και τερπένια, παιδιά, μέσα στον ανθό, τα οποία είναι αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά και αντιφλεγμονώδης. Και τα χρησιμοποιούμε σε πολλά προϊόντα στην αγορά. Λοιπόν, το ενδοκαναβιδοειδές σύστημα όμως, παιδιά, δεν βρίσκεται μόνο στον άνθρωπο. Βρίσκεται και στα ζώα. Και είναι ίδιο, ολόιδιο. Γι' αυτό και έχουν δημιουργήσει και προϊόντα με βάση τα καναβιδοειδή για τα κατοικίδια και γενικότερα για τη βελτίωση της ζωής των ζώων. Βελτιώνει τις νευρολογικές λειτουργίες, υποστηρίζει μια υγιή πέψη, μειώνει τα επίπεδα άγχους και στρες και καθιστά το ζώο πιο κινητικό και βελτιώνει τις δραστηριότητες του. Η βιομηχανία της κάναβης, από ό,τι δείχνουν τα νούμερα των περισσότερων ερευνών και το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον παγκόσμια, φαίνεται ότι θα ανθίσει στο μέλλον. Συγκεκριμένα για τη βιομηχανία προϊόντων ομορφιάς για την κάναβη, εκτιμάται ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα ξεπεράσουν τα 900 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα περισσότερο στη βιομηχανία των τροφίμων, η οποία αναμένεται θα ξεπεράσει τα 4 δις δολάρια. Στην Ελλάδα, το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τη φαρμακευτική κάναβη ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια ευρώ ως τώρα. Αν συνυπολογίσουμε το έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον που υπάρχει και στη βιομηχανική κάναβη, τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην μεταποίηση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χώρα μας θα αποτελέσει και θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον κλάδο της κάναβης, και της φαρμακευτικής και της βιομηχανικής. Αυτά, παιδιά, είχαμε να σας πούμε εμείς. Έτσι, λίγα λόγια. Λίγα λογάκια. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε με την παρουσίαση. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Παιδιά, αν θέλετε, μπορείτε να σηκώνετε το χεράκι όπως κάνουμε και στα μαθήματα, άμα κάποιος θέλει να ρωτήσει τους εισηγητές κάτι, ή να γράψετε στο chat. Ακριβώς. Ναι. Πες μας, Ασημένια. Καλησπέρα από μένα. Χρόνια πολλά και όλους σε όλους. Εγώ είμαι πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν θα ενδιέφερε και τα παιδιά. Όσο αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε και όντως στο εξωτερικό η καλλιέργεια υπάρχει και ανθίζει και η μεταποίηση. Στην Ελλάδα όμως το νομοθετικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ αόριστο και τίνει να γίνει και απαγορευτικό ως προς τους καλλιεργητές, με κάποια καινούρια έτσι πράγματα που είχα ακούσει εγώ πρόσφατα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Δηλαδή, εσείς που ασχολείστε και από το 2016, δηλαδή από την αρχή, άρα το έχετε ψάξει περισσότερο. Προτείνετε δηλαδή την καλλιέργεια, συμφέρει? Γιατί από όσα έχω ακούσει,
δεν συμφέρει πλέον με αυτά που ακούω. Έχεις δίκιο. Μιλάς για τη βιομηχανική κάναβη, πρώτα απ' όλα. Ναι, γιατί η φαρμακευτική με βάση την νομοθεσία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, ναι, με, ναι, όλα αυτά που ζητάνε. Η φαρμακευτική, ναι, συνοδεύεται με μεγάλες επενδύσεις, ναι. Ναι, για τη βιομηχανική κάναβη. Έχεις δίκιο ότι το ελληνικό κράτος βάζει αρκετά εμπόδια στην καλλιέργεια και στην μεταποίηση. Ειδικά για την καλλιέργεια αναφέρεσαι τώρα τον τελευταίο χρόνο που είπαν ότι θα καταστρέφονται οι καλλιέργειες άμα υπερβαίνουν το 0,2% και δεν θα υπάρχει ανοχή. Βέβαια... Ναι, εδώ λίγο να πω κιόλας ότι στην αρχή είπατε ότι η βιομηχανική αφορά το μικρό ποσοστό, αλλά βέβαια τα φυτά αυτά, αν στρεσαριστούν ή βρεθούν σε διάφορες συνθήκες, μπορεί να ανεβάσουν τα επίπεδα της ψυχοτρόπου ουσίας. Οπότε, ναι, το εξηγώ λίγο στα παιδιά, ώστε, ναι, να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, οπότε από το νόμο έχει δοθεί... Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Λοιπόν. Όσον αφορά την βιομηχανική κάναβη, ναι, μπορεί να, άμα στρεσαριστεί το φυτό, μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα του THC. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς προτείνουμε τους καλλιεργητές να κάνουν συχνές αναλύσεις των καναβινοειδών κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και μπορούν να καταλάβουν αν πάμε να ξεπεράσουμε αυτό το ποσοστό. Τώρα όσον αφορά το σπόρο, είναι ανάλογα και τι καλλιέργεια θα ακολουθήσουμε. Γιατί υπάρχουν, είναι διαφορετική καλλιέργεια για την ίνα, είναι διαφορετική καλλιέργεια για τον σπόρο, για να πάρουμε τον σπόρο, και διαφορετική καλλιέργεια για να πάρουμε τον ανθό. Είναι τελείως διαφορετικές καλλιέργειες. Στις πρώτες δύο καλλιέργειες που αναφέρονται στην ίνα και στο σπόρο, ουσιαστικά τα προβλήματα δεν είναι και τόσο μεγάλα στο THC. Γιατί καταστρέφεται ο ανθός, οπότε δεν μένει πόλυμα THC πάνω στο τελικό προϊόν. Οπότε δεν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε κυρίως στις καλλιέργειες του ανθού. Στις καλλιέργειες του ανθού, μέσω βάσει τη... προτελευταία σκία, επαναφέρει τη βιομηχανική κάναβη, μπορούν να καλλιεργηθούν και ποικιλίες εκτός του ευρωπαϊκού καταλόγου. Και όσο το έχουμε ψάξει, υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες είναι στανταρισμένες κάτω από 0,2% και υπάρχουν και ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν καθόλου τι έτσι. Μη ανιχνεύσιμο. Μη ανιχνεύσιμο. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή, οπότε ο παραγωγός δεν θα ρισκάρει τα λεφτά του. Δεν είναι μια ρισκόδης καλλιέργεια. Γιατί έχουμε βρει λύσεις σε αυτό. Απλά έχεις δίκιο ότι ακόμα είμαστε στην αρχή. Δεν έχουν οριστεί πολλά πράγματα για τη βιομηχανική κάναβη. Έτσι. Και για τα τελικά προϊόντα. Που αυτό είναι το σημαντικότερο. Μπράβο. Δηλαδή, είναι σε μια γκρίζα ζώνη όλο αυτό. Είναι ότι μπορεί να βγάλουμε ένα προϊόν, αλλά ούτε ο ΕΦΕΤ ξέρει τι είναι αυτό το προϊόν. Τώρα είναι ότι όλα γίνονται τώρα που μιλάμε. Και πρόσφατα, χρόνο με το χρόνο δηλαδή κερδίζεται. Με μια επικοινωνία που είχα πρόσφατα με τον ΕΦΕΤ όσον αφορά τα προϊόντα για την κάναβη, μπορεί να το δικαιολογήσει ως τρόφιμο, απλά δεν έχει βγάλει ακόμα τη φόρμα όπου θα ελέγχει όλα αυτά τα τρόφιμα. Δηλαδή, με μια επιστολή προς τον ΕΦΕΤ μπορούμε να στείλουμε επιστολή και να μας πει ότι είναι αυτό που παράγουμε είναι τρόφιμο. Αλλά ακόμα δεν έχει μπει στο μηχανισμό ακριβώς. Δεν έχει μπει. Ναι. Και το άλλο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι
η κάναβη γενικότερα και η φαρμακευτική και η βιομηχανική έχουν βγει από τον κατάλογο με τα πιο επικίνδυνα ναρκωτικά. Οπότε νομικά και στο μέλλον θα δούμε μεγάλες διαφορές σε αυτό το κομμάτι. Και το άλλο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι πιέσεις από την ΕΙΧΑ, που είναι ουσιαστικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός της Βιομηχανικής Κάναβης, ας το πούμε έτσι, πιέζει για να ανέβει το όριο του THC στο 0,3, που πάλι δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, για τα προβλήματα αυτά που ανέφερες. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί συχνά όντως παρατηρείται ότι μπορεί να πάει 0,20 κάτι και να λέει ο παραγωγός γιατί να μου καταστρέψει την παραγωγή. Ακριβώς. Και ειδικά οπότε όταν πρόκειται. Δίνουν ένα όριο 0,3, όπως είναι και στην Αμερική. Και νομίζω και στην Ιταλία είναι 0,3. Και στην Ιταλία είναι 0,3 ακριβώς. Βέβαια. Και η Ισπανία 0,3. Στην Ελβετία είναι 1. Στην Ελβετία είναι 1. Οπότε, με τον καιρό αυτά πιστεύουμε ότι θα λυθούν. Ευχαριστώ πολύ, με καλύψατε και ελπίζω όλα αυτά όντως να συμβούν. Να είσαι καλά, Σημαίνια. Ευχαριστούμε. Ο Ηλίας. Καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα, Ηλία. Θέλω αρκετές ερωτήσεις, είναι η αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, παίρνω αφορμή το τελευταίο που είπατε. Και θέλω να ρωτήσω, η κέντρωση της ψυχοτρόπου ουσίας εξαρτάται και από καλλιεργητικές τεχνικές. Δηλαδή, είναι μόνο ο γενότυπος, είναι και καλλιεργητικές τεχνικές. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να την αυξήσουμε ή να μειώσουμε? Σίγουρα είναι και καλλιεργητικές. Σίγουρα. Γιατί έχω ακούσει με το πότισμα, ας πούμε, ανεβαίνει, κατεβαίνει και οι καλλιεργητές το παίζουν αυτό πάρα πολύ με τα λοιπάσματα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, που ακόμα το μελετάμε. Το πιο safe είναι να κάνεις συχνές αναλύσεις κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Για να βρίσκεις ακριβώς ποιο είναι το επίπεδο που βρίσκεσαι. Και μπορείς να κάνεις και τη συγκομιδή πιο ακριβώς πριν, όταν το φυτό θα έχει φτάσει, ας πούμε, σε ένα ποσοστό THC 0,10 κάτι. Ναι. Επίσης, όλοι ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι μια κύρια χώρα παραγωγός βαμβακιού. Είναι, ναι. Έχουμε από τις καλύτερες ποιότητες στον κόσμο. Mm-hmm. Είχαμε μάλλον τις καλύτερες ποιότητες, γιατί από όταν ήρθαν οι επιδοτήσεις, λίγο το χάσαμε αυτό. Νομίζω έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά να το ξαναβρίσκουμε. Έχουμε λοιπόν τις καλύτερες ποιότητες και από τις καλύτερες αποδόσεις. Έρχεται ναι. Λοιπόν η ουσιαστική κάναβη σαν ανταγωνιστής. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ειλικρινά ότι θα μπορέσει σε κάποια φάση να αντικαταστήσει η κάναβη ως ένα ίσως λίγο πιο. Είναι πιο ακριβό φυτό, ίσως για την παραγωγή του, δεν ξέρω. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Δηλαδή, όταν έχουμε βαμβάκι και μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε την ίνα από το βαμβάκι, mm-hmm. μπορεί να κατασταθεί έστω σε ένα μικρό ποσοστό, πιστεύετε, στο μέλλον το βαμβάκι από την κάναβη? Και γιατί? Σε ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί. Όχι. Γιατί, άμα αναλογιστείς ότι τα περισσότερα φυτοφάρμακα που ρίχνονται γενικά στις καλλιέργειες, βασικά τα περισσότερα φυτοφάρμακα είναι για το βαμβάκι. Ακριβώς. Επίσης, και το περισσότερο νερό, έτσι, και πολύ νερό ρίχνουμε για το βαμβάκι. Επίσης, θέλω να το γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια η ίνα από το βαμβάκι δεν είναι τόσο ποιοτική. Με απότερο σκοπό και τα πάλι, και έχουμε πάλι στο αιγυπτιακό βαμβάκι που είναι το μακρύνο, ας πούμε. Και σκέψου ότι αυτό έχει και αντίκτυπο μέσα στη βιομηχανία, γιατί ένα οικοκυστήριο και κάποιος ο οποίος φτιάχνει φάσματα δεν μπορεί να ρυθμίζει συνεχώς τις μηχανές του για τις διάφορες ποικιλίες και διάφορες ποιότητες. Οπότε είναι μια πολύ μέση ποιότητα για να γίνεται δουλειά. Το οποίο είναι πρόβλημα, θεωρώ, για τη βιομηχανία. Άρα θεωρείται σαν ποιότητα είναι καλύτερη ίνα της κάναβης από το βαμβάκι? Θεωρείται καλύτερη, ναι. Και σαν κόστος καλλιέργειας, ποια από τις δύο καλλιέργειες θεωρείτε ότι είναι πιο φθηνή? Είναι κάναβη, με λίγα λόγια, ότι δεν έχω ασχοληθεί. Είναι μια καλλιέργεια χαμηλών ισρώων ή θέλει λιπάσματα, ισρωές αρκετές για να γίνει? Ειδικά για την ίνα, γιατί φαντάσου ότι στην ίνα ακολουθούμε μια πολύ πυκνή φύτευση. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε ούτε για τα ζυζάνια τίποτα. Ούτε ζυζάνια, οκτώνω. Γιατί αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και θα προλάβει. Ανταγωνίζεται πολύ εύκολα η κάναβη, άλλα ζυζάνια και έτσι δεν τα αφήνει να βγουν ουσιαστικά. Ακριβώς. Κατά κάποιο τρόπο.
Άρα θεωρείται ότι είναι ένα φυτό ουσιαστικά έχει πολύ μικρό κόστος καλλιέργειας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Για ναι. Την Ίνα, βέβαια. Και ναι. Επίσης, φαντάζομαι όταν γίνεται καλλιέργεια για Ίνα, δεν παίρνουμε μόνο την Ίνα το φυτό, παίρνουμε και το ξυλώδες μέρος. Δηλαδή, βγάζουμε δύο παραγωγές. Όπως αναφέραμε και πριν, το ξυλώδες μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται στην. Στα pellets, το. Pellets. Είναι πολύ καλή στρώμνη για τα ζώα. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Και είναι και οικοδομικό υλικό. Που σε, άμα το ανακατέψεις το ξύλο κάναβης μαζί με υδραυλικό ασβέστη, δημιουργεί τούβλο. Άμα ψάξεις το ίντερνετ, λέγεται hempcrete. Και πιστεύω είναι πολύ καλό. Γιατί έχει πολύ, πολύ καλές θερμοδυναμικές ικανότητες και είναι και πολύ ελαφρύ. Δεν καίγεται. Δεν καίγεται. Δεν καίγεται. Άμα δεις στο YouTube το υπάρχουν βίντεο που ουσιαστικά προσπαθούν με φλογοβόλα να το ζεστάνουν και μετράνε από την πίσω μεριά πόσο αλλάζει η θερμοκρασία από την άλλη μεριά του τούλου. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χρήστος. Καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά. Εγώ ήθελα να κάνω μια περίεργη ερώτηση. Ένας γνωστός μου, τέλος πάντων, είχε σπάσει το πόδι του και είχε πάει σε έναν γιατρό στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, και του είχε πει ότι αν καπνίζει κάναβη, να το χρησιμοποιήσει, τέλος πάντων, για να καταπράγει τον πόνο. Αυτό ισχύει ή όχι? Υπάρχουν ποικιλίες και ποικιλίες, παιδιά. Και γίνονται έρευνες συνεχώς για όλα αυτά. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι μέσα στον ανθό υπάρχουν τα καναβινοειδή. Τα καναβινοειδή έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, έχουν πάρα πολλές ιδιότητες. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους και συνεχώς βγαίνουν και σκευάσματα τα οποία είναι βασισμένα σε τέτοιες δραστικές όπου κάνουν δουλειά. Βέβαια η βασική ουσία είναι το THC, που το THC στην αγορά είναι παράνομο. Ακριβώς. Είναι η φαρμακευτική κάναβη, όπως αναφέραμε πιο πριν, που αυτή που τώρα δεν υπάρχει στην αγορά. Δεν είναι παράνομο το να καπνίζεις σαν θεραπεία αυτή τη στιγμή κάναβη. Ακριβώς. Τώρα, το, για να χρησιμοποιήσεις κάποιον ανθό της βιομηχανικής κάναβης σε ένα τσάι ή να χρησιμοποιήσεις λάδι από τον σπόρο, ίσως θα σε βοηθήσει στο να χαλαρώσεις. Αλλά δεν είμαστε κι εμείς γιατροί. Δεν είμαστε κι εμείς γιατροί για να σου πούμε αυτό. Ότι αλλά θα πάρεις αυτό και θα ακριβώς σου κάνει δουλειά. Δείχνουν έρευνες ότι κάνουν δουλειά. Οκ, okay, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και για τον καρκίνο έχει ακουστεί. Δεν ξέρω για το λάδι κάτι, ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν γίνει κλινικές μελέτες. Αλλά δεν είναι και εύκολο να το βρει στην αλήθεια. Ακριβώς, ακριβώς. Και για τον καρκίνο, Ηλία, μπαίνει σε ορισμένα αναλογία το THC. Μπαίνει και λίγο CBD για να μην έχουν τόσο έντονα τα effect από το THC ασθενείς. Ψυχοδραστικές επιδράσεις. Γιατί θα τρελαθούμε. Γίνεται. Είναι δυνατή ουσία, οπότε δεν γίνεται να τους χαλάσουμε, τους ασθενείς, όπως καταλαβαίνετε. Μάση, ακόμα να σας πιστεύω. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ναι. Για σημαίνια. Πες μας τη σημαίνια. Ναι, εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω στην αρχή. Είπατε ότι έχετε κάνει και κάποια μελέτη για κάθε τις καλλιέργειες. Είναι κάτι το οποίο το έχετε υλοποιήσει το έργο? Είναι κάτι το οποίο θα δούμε τα επόμενα χρόνια? Έχουμε κάνει μελέτη για κάθε τη μονάδα παραγωγής σπόρου βιομηχανικής κάναβης. Ήταν ένα έργο που πριν τον κορονοϊό είχε ξεκινήσει, τώρα έχει παγώσει. Αναμένουμε στο μέλλον την πορεία του. Μάλιστα. Καλή επιτυχία εύχομαι και όλες να πάει καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Στη
Τη Λιανή. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα σπουδάστρια στη ζαχαροπλαστική και ήθελα να ρωτήσω αν από το φυτό την κάναβη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λάδι ή αν παράγουν και βούτυρο από αυτό το φυτό. Βέβαια. Βούτυρο και από το τέτοιο, από φλοιωμένο δεν κάνουν πολύ. Βεβαίως. Βούτυρο γίνεται και από το λάδι του σπόρου, βούτυρο γίνεται και από αποφλοιωμένο. Αν αποφλοιώσουμε το σπόρο, μπορούμε να παράξουμε βούτυρο. Γενικότερα, είναι ένα φυτό που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα της διατροφής. Το διατροφικό, ναι. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτεΐνη φυτική. Έχει τα πάντα μέσα. Έχει πάνω από 30% πρωτεΐνη το άλευρο κάναβης. Και μετά από τα πρώτα κόσκινα, ας πούμε, τις μελέτες που με κάνει, βγάζει πάνω από 30% πρωτεΐνη. Και αν γίνει σε συνδυασμό με, γιατί δεν μπορούμε να το βάλουμε σε συνταγές ατόφιο 100% σαν άλευρο κάναβης, θα μπει με συνδυασμό με κάποιο άλλο άλευρο για να φτιάξει είτε μπισκότα, είτε ψωμί, είτε το οτιδήποτε. Οπότε και διατροφικά δηλαδή με ένα τέτοιο γεύμα έχουμε πάρει όλα τα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε μέσα στην ημέρα μας. Γι' αυτό το γίνεται τόσο ντόρος διατροφικά για αυτό το φυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα να ρωτήσω, είπατε ότι μπορούμε να πάρουμε το έλαιο ή το βούτυρο είτε από τον φλοιό, είπατε, είτε από τα φύλλα. Από το αποφλοιωμένο. Από τον αποφλοιωμένο σπόρο κάνουν βούτυρο. Τώρα ακριβώς και εμείς δεν ξέρουμε, απλά από ό,τι έχουμε δει από προϊόντα, συνήθως χρησιμοποιούν τον αποφλοιωμένο σπόρο για να κάνουν κάτι σαν βούτυρο, κάτι σαν ψαυστικό βούτυρο. Σαν ψαυστικό βούτυρο, μια πάστα βγαίνει. Ναι, η οποία έχει τη γεύση. Να κάνει άλλα βούτυρα και να δώσει και παραπάνω θρεπτική αξία, ίσως αυτό που θα φτιάξουμε. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Σας καλά. Καλησπέρα. Είμαι και εγώ ζαχαροπλάστης. Θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να εμφανίσουμε αλλεργίες σε αυτές τις ουσίες. Όχι. Είναι ενδείκνυτα κιόλας για τα άτομα τα οποία είναι αλλεργικά να καταναλώνουν προϊόντα κάναβης. Γιατί δεν έχει καμία αλλεργία. Δεν έχει εμφανίσει κάτι. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Είχα διαβάσει ότι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία της Ελλάδος ήταν προϊόντα κανάβεως. Τα τσουβάλια στα λιμάνια, οι φόρμες των ναυτικών και κάτι σαν χαρτί υγείας έβγαιναν από προϊόντα κάναβης. Αλλά μετά τους πολέμους και τις αναταραχές και όλα αυτά που έγιναν, που σημαίνει ότι μια τέτοια ανθυρή και ακμάζουσα βιομηχανία, εφόσον μια φορά άνθησε, θα μπορούσε και περισσότερες φορές. Ισχύει? Έτσι. Συγκεκριμένα είχε 6-7 καναβουργία η Ελλάδα και νομίζω στην Έδεσα, ναι. Ναι, το τελευταίο. Στην Έδεσα, και μουσείο στην Έδεσα. Υπάρχει ένα καναβουργείο το οποίο λειτουργεί πλέον σαν μουσείο. Από που φτιάχνανε πανιά, σκηνιά, υφάσματα κτλ. Η Βασιλική. Γεια σας, καλή χρονιά και από μένα. Καλή χρονιά. Θα κάνω μια ερώτηση. Πέρας. Μέσα στις κρέμες μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Χρησιμοποιούν τις φαρμακευτικές ουσίες του φυτού συνήθως στις κρέμες, CBD, CBG, ή τα τερπένια για διάφορα αρώματα ή για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες, σε αναλογίες που ανάλογα με... Έτσι. Γίνεται. Γενικότερα γίνεται να τα... Και πολλά καλλυντικά βγαίνουν. Από μάσκες μαλλιών μέχρι κρέμα προσώπου, κρέμα για μασάζ, κρέμα για τον πόνο. Και το λάδι βάζουν. Το λάδι από το σπόρο βάζουν. Ακριβώς. Πολύ. Ακριβώς. Να, ναι. Όπως το βαλσαμόλαδο. Όπως βάζουμε το βαλσαμόλαδο, έτσι βάζουν και την κάναβη. Σε κάτι σαμπουάν, κάτι. Έτσι. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνος.
Τέλος. Ωραία. Κωνσταντίνε, σε πούμε. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω όσον αφορά η κάναβη βιομηχανική μπορεί να υποστηριχθεί σε βιολογική καλλιέργεια. Έχουμε κάποια στοιχεία, ας πούμε, γι' αυτό γενικά. Αν την σπέρνεις και αν μπαίνεις σε κάποιο πρόγραμμα βιολογικό ή αν παίζουμε βιολογικά ή χημικά με την καλλιέργεια της κάναβης. Αυτό, αν γενικά μπορεί να υποστηριχθεί σε ένα βιολογικό πλαίσιο καλλιέργειας και όχι, ας πούμε, η συμβατική γεωργία, ας πούμε. Εννοείται. Και ενδείκνυται κιόλας. Φαντάζομαι αυτό και θέλω μάλλον να καταλήξω. Ναι. Ίσως είναι και καλλιέργειες που ίσως να ενδείκνυται. Ακριβώς. Ναι. Και κυρίως για την τσέπη. Ναι. Ξεκάθαρα. Και το άλλο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η κάναβη, άλλο ένα χαρακτηριστικό που έχει η καλλιέργεια της κάναβης, είναι η δυνατότητα για απορρίπανση του εδάφους. Τραβάει τα βαρέα μέταλλα. Και από τελευταίες μελέτες κιόλας έχουμε δει, έχουμε διαβάσει ότι δεν μεταφέρονται στο τελικό προϊόν. Πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό. Γιατί έχουμε ένα χωράφι με ρήπο, με βαρέα μέταλλα, που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να βάλουμε κάποια καλλιέργεια που θα τη δώσουμε και όλα θα γίνει τροφή. Οπότε είναι άχρηστο το χωράφι. Βάζοντας κάναβη, μπορούμε μέσα σε μία διετία, τριετία να το απορρυπάνουμε. Ναι, και να χρησιμοποιούμε και όλες και τα προϊόντα. Ειδικά άμα πάμε για Ίνα ή για το ψηλότερες μέρος, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό. Να είσαι καλά. Καλά. Ραφαήλ, σε ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Χρονιά πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ως καλλιέργεια, όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες, προσαρμόζεται εύκολα στη χώρα μας και όσον αφορά γενικά την Ευρώπη, οι αποδόσεις που έχουμε εμείς είναι καλές σε σχέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες? Λοιπόν, η χώρα μας, Ραφαήλ, ενδείκνυται για αυτή την καλλιέργεια. Όλες οι μεσογειακές χώρες. Ακριβώς, όπως και η Ιταλία, όπως και η Ισπανία, όπου τα πάνε πάρα πολύ καλά στη βιομηχανική κάναβη και στη φαρμακευτική βέβαια. Οπότε θα σου πω ναι. Εξάλλου δεν ήταν και τυχαία τα 7 καναβουργεία, όπως είπαμε και πριν, εδώ στην Ελλάδα. Έτρωγε ο κόσμος ψωμάκι από την κάναβη. Και δεν είναι και τυχαίο το ότι οι περισσότερες ποικιλίες που υπάρχουν στη βιομηχανική κάναβη στον ευρωπαϊκό κατάλογο προέρχονται από χώρες όπως που έχουν καλλιεργηθεί στην Ελλάδα. Είναι η φινόλα που είναι από τη Φιλανδία, είναι πολλές από τη Ρουμανία, δηλαδή πιο βόρειες χώρες. Και βλέπουμε ότι όταν καλλιεργούνται με σωστές καλλιεργητικές πρακτικές στην Ελλάδα, αποδίδουν πολύ περισσότερο από ό,τι λένε οι κατασκευαστές του σπόρου, οι breeder του σπόρου. Και βλέπουμε και άλλη μορφολογία του φυτού. Ενώ, παραδείγματος χάρη, φινόλα στην Φιλανδία είναι ένα φυτό το οποίο βγαίνει στο ένα μέτρο, βλέπουμε στην Ελλάδα πολύ διαφορετικούς φαινότυπους. Ακριβώς. Βλέπουμε ψηλά φυτά, βλέπουμε τελείως διαφορετικό φυτό. Και αναμένουμε και φυτά ελληνικά, γιατί υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορεί να το γνωρίζετε κιόλα, σε πολλές περιοχές, βγαίνει αυτοφυής βιομηχανική κάναβη. Όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνουν μελέτες πάνω σε αυτό. Ήδη εγώ σε συνεργασία μαζί με το Ελγό Δήμητρα έχουμε ξεκινήσει σε μια κινησέπη με μέλος τη μελέτη κάποιων ποικιλιών από την περιοχή της Ξάνθης και συγκεκριμένα το Εράσμιο, μια περιοχή της Ξάνθης. Πήραμε κάποια δείγματα από αυτοφυείς ποικιλίες βιομηχανικής κάναβης για μελέτη. Οπότε θα έχουμε και φυτά τα οποία είναι ήδη προσαρμοσμένα στην Ελλάδα σε κάποια χρόνια. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Ραφαήλ... Νομίζω είναι. Ναι.
κυρία Γιαννακού και κυρία Παπαδόπουλε, να το πω λιγάκι και στα παιδιά τώρα που είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Ως εκπαιδευτικός όμιλος, η ΕΚ Delta 360, ο τομέας της αγροτικής κατάρτισης έχει στη Θεσσαλονίκη ένα πρότυπο εκπαιδευτικό αγρόκτημα στην περιοχή της Πηλαίας. Σας προσκαλούμε να κάνουμε ένα πείραμα, να οραματιστούμε το σχολείο Cannabis, την Ακαδημία Cannabis, αν είναι μια τέτοια χρυσή ευκαιρία για όλους μας και για τον τόπο μας, απλά να μπούμε στην κανονικότητα, να έχουμε τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά και μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Βεβαίως, θα χαρούμε και εμείς πολύ. Να συμμετάσχουμε. Παιδιά, αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές. Μας διαφωτίσανε, ανοίξατε ένα παράθυρο σε έναν τεράστιο χώρο. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ κιόλας για την πρόσκληση και θα χαρούμε να βοηθήσουμε οποιοδήποτε χρειαστεί κάτι. Και άμα θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορούμε να επισυνάψουμε τα mail μας. Ακριβώς. Βεβαίως, και παιδιά, εσείς που ξέρετε πολύ καλά τα Microsoft Teams από τα καθημερινά μαθήματα, μπορείτε, αν θέλετε, να γράψετε και στο chat και να μην χάσουμε τους επιστήμονες που έχουμε δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Και πάλι καλή χρονιά. Καλή χρονιά.